Best for Soil. Χλωρή λίπανση και καλλιέργειε κάλυψη. Πρακτικέ πληροφορίε. Γεια σα, το όνομά μου είναι Μιχαέλα και καλλιεργώ φυτά κάλυψη και χλωρή λίπανση. Yes. Σε αυτό το βίντεο θα μάθετε πώ να καλλιεργείτε προστατευτικέ καλλιέργειε και χλωρή λίπανση και γιατί είναι σημαντικά για την υγεία του εδάφου. Οι προστατευτικέ καλλιέργειε καλλιεργούνται μεταξύ τη συγκομιδή τη κύρια καλλιέργεια και τη πορά τη επόμενη κύρια καλλιέργεια. Οι κύριοι λόγοι των καλλιεργειών αυτών είναι η προστασία του εδάφου από τη διάβρωση, η αύξηση τη γονιμότητα, η βελτίωση τη δομή του, η διευκόλυνση τη δίστηση του νερού και η διατήρηση των θρεπτικών συστατικών στα ανώτερα στρώματα του εδάφου. Υπάρχουν αρκετοί όροι για αυτή την τεχνική και χρησιμοποιούνται συγκεκριμένε πρακτικέ. Μπορούν όμω να υπάρχουν και διαφορέ στη διαχείριση τη καλλιέργεια, αναλόγω του κύριου λόγου που καλλιεργήθηκε η κάθε καλλιέργεια. Όταν η προστατευτική καλλιέργεια ενσωματώνεται στο έδαφο, την ονομάζουμε χλωρή λίπανση. Ενδιάμεσε καλλιέργειε χρησιμοποιούνται για την αποφυγή απώλεια θρεπτικών συστατικών, ειδικά τη έκπληση αζότου. Πολλά διαφορετικά είδη χρησιμοποιούνται σαν προστατευτικέ καλλιέργειε. Κάθε μία έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και απαιτήσει. Κάποιε είναι ανθεκτικέ στον παγετό και επιβιώνουν το χειμώνα, ενώ κάποιε παγώνουν εύκολα. Τα θρεπτικά συστατικά που παίρνουν οι χλωρέ λιπάνσεις επιστρέφονται στο έδαφο για να χρησιμοποιηθούν από την επόμενη καλλιέργεια. Μία καλά ενημερωμένη επιλογή προστατευτικών καλλιεργειών βελτιώνει τι εναλλαγέ καλλιεργειών. Προστατευτικέ καλλιέργειε ευπαθεί σε παθογόνα που δεν επηρεάζουν την κύρια καλλιέργεια μειώνουν την ανάπτυξη πιθανών καταστροφών από καταστρεπτικέ ασθένειε. Στι βάσει δεδομένων τη Best for Soil υπάρχουν δυνατά εργαλεία για τον καθορισμό καλλιεργειών που ταιριάζουν στο σύστημα εναλλαγή. Οι εξυντρώσει στο ριζόν και η επιπρόσθετη οργανική ουσία που παρέχουν οι προστατευτικέ καλλιέργειε τονώνουν τη μικροβιακή δραστηριότητα στο έδαφο και επηρεάζουν τη σύνθεση της μικροβιακής κοινότητας. Και οι δύο παράγοντες σταθεροποιούν και ενισχύουν τη μικροβιακή κοινότητα, η οποία με τη σειρά της μειώνει την πίεση από τις ασθένειες εδάφους. Ένα κύριο είδος προστατευτικών καλλιεργειών είναι τα είδη γρασιδιών, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων που σχετίζονται και με είδη συντηρών. Μεγαλώνουν γρήγορα και κάποια είδη αντέχουν σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ο σπόρο αυτών των καλλιεργειών είναι εύκολα διαθέσιμο σε όλε τι περιοχέ τη Ευρώπη. Οι προστατευτικέ καλλιέργειε με γρασίδι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ω χλωρή λίπανση αλλά και για τη βόσκηση ζώων. Οι περισσότερε ποικιλίε γρασίδιου αντέχουν το χειμώνα. Ακόμα μια σημαντική ομάδα προστατευτικών καλλιεργιών είναι τα σαβρανθή. Αναπτύσσονται εξαιρετικά γρήγορα και μπορούν να καταστήλουν του πληθυσμού ζυζανίων. Κάποια χρησιμοποιούνται για να μειώσουν την εμφάνιση ασθενειών σε εναλλαγέ με σιτηρά, ενώ κάποια για την αποφυγή έκπληση αζότου. Κάποια σταυραθή αντέχουν το χειμώνα, κάποια άλλα όχι. Ένα άλλο πλεονέκτημα των σταυραθών είναι το βαθύ ριζικό του σύστημα το οποίο δελτιώνει τη δομή του εδάφου. Τα ψυχανθή έχουν το πλεονέκτημα της προσέλκυσης αζότου και να παρέχουν αυτό το σημαντικό θρεπτικό στην καλλιέργεια. Αρκετά ψυχανθή χρησιμοποιούνται σαν προστατευτικές καλλιέργειες από το χαμηλό τριφύλι του μετρίου μεγέθους βίκο μέχρι και κουκιά. Τα ψυχανθή αποδίδουν καλύτερα όταν φυτευτούν νωρίς και αναμειχθούν και με άλλες προστατευτικές καλλιέργειες. Υπάρχουν αρκετά είδη που αναπτύσσονται γρήγορα και χρησιμοποιούνται σαν προστατευτικέ καλλιέργειε, όπως η φακελωτή, το φαγόπυρο ή η καλεντουλα Λεπτομερεί πληροφορίε για αυτά τα είδη θα βρείτε σαν ημερωτικά δελτία τη Best for Soil. Οι προστατευτικέ καλλιέργειε απαιτούν την ίδια προσεκτική καλλιέργεια όπω οι κύριε. Ένα καλά προετοιμασμένο έδαφο είναι βασικό για την επιτυχία του. Η εφαρμογή αζότου είναι σημαντική για να μας εγγυηθεί μια δυνατή προστατευτική καλλιέργεια. Πρέπει όμως να υπολογίσουμε και το άζωτο που παραμένει από την προηγούμενη καλλιέργεια. Η προετοιμασία του εδάφους είναι βασική για τη διασφάλιση γρήγορης και σταθερής εγκατάστασης της καλλιέργειας. Πρέπει να προσαρμόζεται σε συγκεκριμένες ανάγκες του σπόρου. Υγιεί σπόροι με ψηλό δίκτυο πρέπει να χρησιμοποιούνται για να διασφαλίσουν την επιτυχημένη εγκατάσταση της καλλιέργεια. Για καλλιέργειε που μεγαλώνουν το καλοκαίρι, ίσω χρειαστεί να αδρέψουμε, ειδικά για ποικιλίε που μεγαλώνουν γρήγορα, όπω το σόργο και η μουστάρδα. Οι καλλιέργειε που θα επιλέξουμε πρέπει να είναι ανθεκτικέ στι ασθένειε και παράσιτα τη περιοχή. Κάποιες καλλιέργειες έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως να περιέχουν δευτερεύοντες μεταβολίτες που μπορεί να δρουν σαν απολύμαντές. Περισσότερες πληροφορίες για την απολύμανση είναι διαθέσιμες σε συγκεκριμένο βίντεο και ενημερωτικό δελτίο. Κάποιες προστατευτικές καλλιέργειες πεθαίνουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Έτσι, ευκολύνεται η ενσωμάτωσή τους στο έδαφος την άνοιξη που ακολουθεί. Κάποια είδη δεν είναι κατάλληλα σαν χλωρή λίπανση την άνοιξη, διότι αποσυντήθενται πριν την εσωμάτωσή του. Από την άλλη, οι προστατευτικέ καλλιέργειε που μεγαλώνουν το καλοκαίρι, ειδικά στην Νότια Ευρώπη, πρέπει να είναι ανθεκτικέ στη ζέστη. Ω εκ τούτου, η επιλογή των ειδών προσαρμοσμένων στι τοπικέ κλιματικέ συνθήκε είναι πολύ σημαντική. Επειδή οι προστατευτικέ καλλιέργειε μπορούν να είναι ξενιστέ ασθενειών εδάφου, η επιλογή τους πρέπει να ταιριάζει με την κύρια καλλιέργεια που φέρνει εισόδημα. Τα είδη γρασιδιού ταιριάζουν ιδιαίτερα καλά σε συστήματα παραγωγής λαχανικών, όπου δεν παράγονται σχετικά είδη με τα είδη γρασιδιού. Τα σταυρανθή ταιριάζουν καλύτερα με εναλλαγές με σιτηρά. Με εξαίρεση την ελαιοκράμπη, συνήθως κανένα άλλο είδος δεν μεγαλώνει. Απέναντίας, δεν ταιριάζουν με συστήματα παραγωγή λαχανικών, ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, όπου πολλά είδη σταυρανθών μεγαλώνουν. Εν τέλει, η επιλογή προστατευτική καλλιέργειας ή χλωρή λίπανση εξαρτάται από τον κύριο λόγο που η γη σπάρθηκε εξ αρχής. Για τη μείωση ασθενειών εδάφου, την αποφυγή έκπληση αζότου, την προστασία από τη διάβρωση ή την αύξηση τη οργανική ουσία. Ανεξαρτήτως σκοπού, η συμβατότητα των προστατευτικών καλλιεργειών με την εναλλαγή των κύριων καλλιεργειών πρέπει να ελέγχεται με τη βοήθεια της βάσης δεδομένων της Best for Soil.